μια συνεχής προσπάθεια και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να που παίζει μεγάλο ρόλο είναι να αρχίσουμε από τις μικρές ηλικίες. Δηλαδή από τον νηπιαγωγείο, γι' αυτό και εδώ αν δείτε έχουμε το 19ο νηπιαγωγείο της περιοχής μας που μας έκανε αυτή την, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτές τις καρδούλες που μας έστειλαν. Να αρχίσουμε από τα μικρά παιδιά να γίνει βίωμα, να γίνει συνήθεια, ένας διαφορετικός τρόπος ζωής από αυτό που έχουμε τελευταία, που ζούμε όλοι τελευταία. Ποιο είναι το, ποιο είναι το ζητούμενο για το τμήμα της καρδιολογικής σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο? Μας είπατε πριν ότι 200 εμφράγματα ετησίως αντιμετωπίζεται. Και τι είναι αυτό που ζητάτε για να μπορεί να είστε σίγουροι και εσείς από την πλευρά σας ως επιστήμονες, ώστε να σώζονται όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές? Εμείς θέλουμε να έχουμε μια πλήρως στελεχωμένη και μια πλήρως εξοπλισμένη καρδιολογική κλινική για να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις των καιρών. Άρα τι σας λείπει? Γιατί κατά καιρούς έχετε πάρει κάποια γραφεία, κάνατε μια προσπάθεια να κρατήσετε ένα τμήμα σε ένα νοσοκομείο περιφερειακό, στην πρωτεύουσα της περιφέρειας βεβαίως. Το επόμενο βήμα μας είναι το αιμοδυναμικό εργαστήριο.